Χειροποίητη κριτική μπαστούνα, ανθεκτική για κάθε χρήση, από ξύλο πρίνου. Το ύψος της συγκεκριμένης είναι 1,24, το βάρος της είναι 950 γραμμάρια και ο κορμός της έχει περίμετρο 9 εκατοστά. Είναι αρκετά παχής, 9,5 εκατοστά, συγγνώμη. Αρκετά στιβαρό, έτσι να το κρατάτε στο χέρι σας, να το κρατάτε άνετα. Για την κούρμπα τι να σας πω, είναι μια κατζούνα ακόμα η οποία φέρνει τη δική μας υπογραφή, τη δική μας ποιότητα κατασκευής και όλα τα καλά που θα έχετε επιλέγοντας μια δική μας κριτική κατσούνα. Στο πάνω μέρος εδώ πέρα βλέπετε άθικτο, στο κάτω μέρος το είδατε επίσης άθικτο. Ανοιχτόχρωμος πρίνος, έχει κάποια έτσι όμορφα νερά. Για να το πάρω λίγο πιο όμορφα, νομίζω δεν σας το έδειξα πάρα πολύ καλά. Διαθέσιμο στο katsounes.gr για να γίνει δικό σας εύκολα και γρήγορα. Μπορείτε να πληρώσετε με όποιο τρόπο αισθάνεστε πιο ασφαλής, είτε με PayPal, είτε με κάρτα, είτε με αντικαταβολή κατά την παράδοση. Απλά το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να βιαστείτε, γιατί σίγουρα αυτή η κατσούνα αρέσει και σε κάποιον άλλο. Είναι απλή, κομψή, φτιαγμένη με τον παραδοσιακό τρόπο και από τα χέρια του κατσουνοποιού μας Γιάννη Σμυρνάκη. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω είναι ότι μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας στο YouTube για να βλέπετε πρώτοι όλα αυτά τα ωραία προϊόντα τα οποία ετοιμάζουμε με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε για όλους εσάς. Μοναδικά τεμάχια, πρέπει να βιαστείτε, πατήστε και το κλειδάκι με τις ειδοποιήσεις γιατί έτσι σίγουρα θα βρείτε αυτό που ταιριάζει σε εσάς. Katsounes.gr, η μεγαλύτερη ποικιλία χειροποίητων μπαστούνιών βρίσκεται στο site μας και σας περιμένει και είναι διαθέσιμη για εσάς και φυσικά θα βρείτε και άλλα προϊόντα και αξεσουάρ εξορμήσεων, πεζοπορίας, εργασίας όπως αυτή τη ζακέτα που φοράω για παράδειγμα, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη για το κυνήγι ιδανική. Λοιπόν και πολλά 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 άλλα, αν ξεκινήσω τώρα δεν θα τελειώσει ποτέ το βίντεο, μπείτε και ψάξτε το site μας. Όλα τα προϊόντα είναι δοκιμασμένα και ανθεκτικά στη χρήση. Αυτός είναι ο στόχος μας.